Έχουμε έρθει στο μουσείο Ρέινα Σοφία και αυτό συγκεκριμένα είναι το πανέμορφο εστιατόριο που έχουμε εδώ. Όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλοί influencers από την Ισπανία που είναι τους συναγωνιστό. Έχω βάλει βέβαια πολύ ωραία πράγματα, τα οποία θα σας τα δείξω μετά. Πράγματα, Γιώργο μου, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση του σιγά σιγά. Πού είναι ο Σπύρος τώρα, καλή ώρα, θα κουβαλούσε και την κάμερα και τα πράγματα. Τώρα κουβαλάω εγώ τα πράγματα και εσύ μια καμερούλα, μια σταλιά. Δύο επιτυχία. Έλα, πάμε, πάμε. Πάμε λοιπόν. Τώρα θα δεις ότι στη Μαδρίτη είναι η μόνη πόλη που με εκτιμάνε και κάποιος θα έχει έρθει να με πάρει. Τώρα. Ανά, κοίτα, Γιώργος Καράφας, δεν. Hello. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Γιωργάκη. Έλα. Πρόσεξε καλά. Στη Μαδρίτη μιλάω πολύ καλά ισπανικά. Όλα και τα άλκο μου εστάς. Δεν θέλω να αγώνεσαι, δεν θέλω να αγώνεσαι. Μιλάω τη γλώσσα του σώματος. Χω, μπουρδα. Για άλλη μια φορά μπουρδα και ισπανική μπουρδα. Και μπουρδα και στην Ισπανία. Μπουρδες και στην Ισπανία, Γιώργο. Έφερες τις μπουρδες που μέχρι εδώ. Τσίπα δεν έχεις απάνω. Τσίπα δεν ξέρω πώς είναι στην Ισπανικά. Τσίπα. Κάτσε, τώρα θα μπούμε. Τώρα θα σας εξηγήσω γιατί ήρθαμε στη Μαδρίτη. Έχουμε έρθει να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, ένα φανταστικό ταξίδι και θέλω να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος του βίντεο. Θα παρευρεθώ σε ένα πολύ σημαντικό event στη Μαδρίτη, καλεσμένη της Ipanema, αυτής της παγκόσμιας εταιρείας με τις φανταστικές αγιονάρες που ξέρετε και αγαπάτε πάρα πολύ και φοράμε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Η Ipanema λοιπόν διοργανώνει ένα πολύ μεγάλο event για influencers από όλο τον κόσμο. Influencers, Γιώργο. Στο μουσείο Ρέινα Σοφία, ένα φανταστικό μουσείο, θα σας το δείξω και αυτό. Και εκεί θα παρουσιάσει την καινούργια της την καλοκαιρινή συλλογή με όλες τις αγιονάρες που θα βγουν φέτος το καλοκαιράκι. Επίσης θα γίνει και η παρουσίαση του ολοκένουργιου τραγουδιού της Ανίτα. Για όσους δεν ξέρετε την Ανίτα, πάρτε μια γεύση. Όχι αυτή την Ανίτα, Γιώργο. Αυτή την Ανίτα. Είναι μια παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης. Έχει συνεργασίες με τον Snoop Dogg, με τη Rita Ora, με τον Jay Balvin, με όλους αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες. Και έχει μόλις 37 εκατομμύρια followers στο Instagram. Τι να μας πει και η Ανίτα, Γιώργο. Ξέρεις τι θα λένε όλοι στο event? Τι? Ποια είναι αυτή δίπλα στο μανεκέν Τζέν? Α, νόμιζα θα λέγανε που είναι ο Γιώργος. Μαδρίτη, λοιπόν, η της. Έχουμε βρει εντωμεταξύ ένα φανταστικό οδηγό εδώ πέρα που μας πάει στο ξενοδοχείο, ο οποίος λέει είναι φαν της ελληνικής μουσικής και συγκεκριμένα του Μελά. Σα αφήσουν καθιόν ενηριέγω de Μελά. Sí, sí, puedes cantar. Please, por favor. Τρέπεται. Βάλε εσύ ένα του Μελά να είμαστε μέσα. Όνειρο αν είσαι με τρομάζεις. Έρχεσαι συχνά και μ' αγκαλιάζεις.
Αλλάζω πολύ πολύ γρήγορα και πάω στο event. Can't wait. Λοιπόν, μόλις έφτασα τρέχοντας από τη φύση κατευθείαν, έχουμε έρθει στο μουσείο Ρέινα Σοφία και αυτό συγκεκριμένα είναι το πανέμορφο εστιατόριο που έχουν εδώ. Όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλοί influencers από την Ισπανία που είναι τους συναγωνιστό. Έχω βάλει βέβαια πολύ ωραία πράγματα τα οποία θα σας τα δείξω μετά. Τόσο υπανέμα και περιμένω πώς και πώς να τραγουδήσει η Ανίτα. Trae una forma especial y esto es lo que me encanta porque combina mucho con el cantante que viene conmigo. Y además Caetano supongo que también es un poco. Con cada movimiento vamos conociendo la luz. Te digo que no pare que sigue moviendo. Εδώ όπως βλέπετε το influencing έχει πάει σε ένα τελείως άλλο επίπεδο. Δεν μπορώ να συναγωνιστώ τα διεθνή πρότυπα, αλλά νομίζω ότι το Mannequin Jenny μπορεί να κατακτήσει πάρα πολλές υπήρους χώρες κτλ. Κοίτα το διεθνές influencing να μαθαίνεις, κοίτα. Λοιπόν, μόλις τελείωσε το event, έγινε χαμός, ήταν μια φανταστική εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ιπανέμα που με έφερε μέχρι εδώ, μέχρι την Ισπανία. Hola, ¿cómo estás? Bien, vine a hacer la producción. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι να εκδάμουμε στην Μαδρίτη. Πολύ κέφι, πολύ. Δεν είναι δικά μου. Με έχεις βάλει να σκουβαλάω τα Burger King. Πες ότι τα τρως εσύ όλα. Κοίτα εγώ, μια ταπεινή ζύρο πήρα. Σεφ, τι δικά σου είναι όλα. Καλό. Λοιπόν. Ένα ραπάκι πήρα, ξέρεις, ένα 50 μπέργκερ. Ένα μπεργκεράκι έχω πάρει. 6.5 hours later. Έγινε αυτό το μεγάλο λάθος που δεν έπρεπε να γίνει, διότι έμαθα ότι έχει Primark εδώ στη Μαδρίτη και λέω βρε Τζένι, δεν πετάγεσαι. Μιλάμε για ένα κτίριο 4 ορόφων. Τεράστιο, δεν έχω ξαναδεί πιο μεγάλο Primark στη ζωή μου. Και μπήκα μέσα και δυστυχώς έγινε το λάθος, πήρα κάποια πράγματα. Και επειδή δεν χωράνε στη βαλίτσα μου, αποφάσισα να πάρω μία έξτρα βαλίτσα πάλι από το Primark για να βάλω τα πράγματα που πήρα. Τα βλέπετε εδώ. Δεν είναι και λίγα, έχει και παπούτσια. Έχει και πράγματα, οι τιμές πάλι ήταν πάρα πολύ χαμηλές, δεν γινόταν να μην τα πάρω. Ενδεικτικά θα σας δείξω αυτό το φανταστικό εδώ κορμάκι. Είναι τέλειο. Να το. Αλλά περισσότερα θα δείτε στο σχετικό haul που θα έρθει σε πολύ λίγο καιρό. Τι νομίζεις δηλαδή ότι έχει μέσα αυτό, τίποτα παχυντικό?
λουκανικάκι, πατατούλα, αυγουλάκι. Γιώργο, μία που το τρώμε, μία που πάμε για ύπνο εδώ. Αλλά εσύ το παρήγγειλες, εγώ είπα να πάρουμε μια σαλάτα. Την πήρα τη σαλάτα, τηλέφωνα. Τι μία. Είμαστε στο gate 64 and the gates are open. Έγραφε τόση ώρα, το πάτησα. Ναι, λέει ρεκ. Ήρθε ο Γιώργος τώρα να μας μάθει πώς κάνουμε vlogging, ας πούμε, που έχω κάνει 60 vloggings με Σπύρο και τέτοια και όλα πάνε τέλεια. Δείτε το outfit μου. Έχεις κάτι να πεις? Ήταν πολύ ωραία. Μέχρι και εδώ ψωνίσαμε, δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Πήραμε όμως αυτό το καταπληκτικό μαξιλάρι, να το παίρνετε για να μην παθαίνετε αυγενικά. Πού χρησιμεύει αυτό το μαξιλάρι? Μπορεί θα να... σας σώσει. Μπορεί να πάτε ένα ταξίδι και να είναι δίπλα σας ένας φίλος σας. Αν σας δίνει σαν μόγκολο και να κοιμάστε έτσι. Δεν είναι ωραίο, να πάρει το μαξιλαράκι. Πολύ ωραίο σεξι. Λοιπόν, σας φιλούμε από Μαδρίτη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να κάνουμε boarding τώρα και σκατούλες γιατί μείναμε τελευταία. Εγώ για λίγες μέρες δεν θα μιλάω πάρα πολύ καλά ελληνικά. Θα έχει σπάσει προφορά μου, θα μιλάω λίγο έτσι κατσαλαβές, Γιώργος. Από τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα τους Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Και γεια σας, φιλάκια.